Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ μετά από μία μεγάλη νίκη, η οποία μας δίνει την πρόκριση για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή, μετά από αρκετές σεζόν που δεν βρέθηκε στην διαδικασία των τελικών, θα βρεθεί αυτή τη σεζόν. Οι νίκες και η πρόκρισή μας στα finals. Ευχή όλων μας να μπορέσουν να δημιουργήσουν μία βάση πάνω στην οποία ο ΠΑΟΚ του μέλλοντος θα μπορέσει να γεύεται τέτοιου είδους χαρές, αλλά και ακόμα μεγαλύτερες, ως απότερο στόχο χαρές τίτλων. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη σειρά εναντίον ενός πάρα πολύ ποιοτικού αντιπάλου. Και στα δύο παιχνίδια που παίξαμε στα εντός έδρας υπερέβαλαν οι παίκτες όσον αφορά το πόσο προσπαθήσανε. Θα διαπιστώσατε σήμερα ότι έλειπε ο Ράιλι από την ομάδα, δυστυχώς, ενός απρόοπτου προβλήματος. Και αυτό το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή από όλα αυτά τα οποία περιγράφω είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο το οποίο όταν παίζει με συγκεκριμένο τρόπο που το ερμηνεύω με μια λέξη ομαδικά, όταν καταθέτει ψυχή και όταν ο ένας βρίσκεται στο πλάι του άλλου, δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στην ομάδα, το οποίο είναι το κλίμα αυτό το οποίο φέρνει τη νίκη. Ή ακόμα είναι και το κλίμα το οποίο καλύπτει οποιαδήποτε αγωνιστική αδυναμία παρουσιαστεί μέσα στο 40 λεπτό. Overall, νομίζω ότι αυτά ήταν τα κρίσιμα και σημαντικά στοιχεία της σειράς με τον Προμηθέα. Θα πάρουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να ανασυνταχτούμε. Ελπίζουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες μας και να μπούμε στη διαδικασία της προετοιμασίας της ομάδος για το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Τσιαχμάς μόλις μπήκε χωρίς κλειδί τώρα από την πόρτα. Θα πάω λίγο πιο πίσω και θα επιμείνω σε αυτό που το είπα προηγουμένως, ότι ο στόχος, ο αγωνιστικός στόχος της ομάδος ήταν να δημιουργηθεί ένα σύνολο. Ένα σύνολο στο οποίο ο καθένας θα έχει το ρόλο του και σε οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιαστεί, να μπορεί η ομάδα να καλύψει αυτή τη δυσκολία. Το δεύτερο που έχω να πω στη συγκεκριμένη ερώτηση για το συγκεκριμένο παίκτη, είναι ότι οι παίκτες γενικά κάνουν το step up τους και από τέτοιες καταστάσεις, εκμεταλλευόμενοι κάποια ευκαιρία. Το ότι η ομάδα ή η απουσία του Ράιλι έδωσε την ευκαιρία στον Τσιακμά, είναι το ένα, η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν έτοιμος να την πάρει την ευκαιρία. Εγώ πάντοτε πιστεύω στο σύνολο, στην ομάδα, ανεξαρτήτου παικτών με συγκεκριμένες δυνατότητες, δηλαδή αν έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι καλοί στην επίθεση, σίγουρα θα τους εκμεταλλευτούμε. Αλλά γενικά νομίζω ότι η ομάδα κερδίζει στο τέλος και έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στο να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις ομαδικά. Ευχαριστώ. Εγώ θα δώσω δύο στατιστικά στοιχεία, ένα συνολικό και ένα ατομικό. Μετά από 5 χρόνια, όπως προστάθηκε η ΚΑΕΠΑΟ, δεν το ήξερα εγώ πριν, στην τετράδα. Δεύτερη σειρή χρονιά, εσείς ακόμα στην τετράδα. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο και τι να περιμένουμε στο υπόλοιπο της χρονιάς, γιατί υπάρχει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάω. Και πόσο
πρώτο σκέλος της ερώτησής σας θα απαντήσω ως εξής, ότι αυτή η νίκη είναι μία νίκη του οργανισμού, του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Εμείς όποιοι συμμετέχουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία, παίκτες, προπονητές, είμαστε αρρωγοί σε μία προσπάθεια που κάνει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα τελικά του πρωταθλήματος μετά από 5 χρόνια, σημαίνει ότι ο οργανισμός πιστώνεται την επιτυχία, όπως και ο πρόεδρος με την προσπάθεια που κάνει να φέρει τον ΠΑΟΚ στον δρόμο των τίτλων, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο απότερος στόχος. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε χαρούμενοι που βοηθάμε μία διαδικασία, που βοηθάμε το ισχυρό όνομα του ΠΑΟΚ, που βοηθάμε τον πρόεδρο ο οποίος κάνει τιτάνια προσπάθεια με τις νίκες αυτές να μπορέσει να δει το μέλλον από διαφορετική και καλύτερη γωνία. Όσον αφορά την ερώτηση επί προσωπικού, ναι, βρίσκομαι δεύτερη φορά στους τελικούς με 2 διαφορετικές ομάδες. Εγώ θα πω εδώ πέρα ότι ο ΠΑΟΚ μου έδωσε την ευκαιρία, μου έδωσε την ομάδα και θα μείνω στο ότι ο ΠΑΟΚ μου έδωσε την ευκαιρία και όπως προηγουμένως μιλήσαμε για τον παίχτη ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος όταν του δοθεί. Απεριόριστο σεβασμό στο κλαμπ και στον οργανισμό που μου έδωσε την ευκαιρία, την άρπαξα μέσα εισαγωγικά και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μαζί με την ομάδα δεύτερη χρονιά στα finals. Κοιτάξτε, θα σας πω ακριβώς το τι έχει γίνει σήμερα με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η μεγάλη επιτυχία και το ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα finals προέρχεται από το ότι δημιουργήσαμε στόχους και κατακτώντας το στόχο που βάζαμε, αμέσως δημιουργούσαμε τον άλλον. Δεν θέσαμε έναν στόχο μακρυπρόθεσμο, ο οποίος σε μια συγκεκριμένη στιγμή θα μπορούσε να μην ήταν κατακτητέος, αλλά δημιουργούσαμε κάθε φορά μέσα από τη διαδικασία, εννοώ το τι είχαμε στα χέρια μας, το πώς δουλεύαμε και το πώς η ομάδα έδειχνε εξέλιξη και πρόοδο, τον επόμενο στόχο τον οποίο μπορούσαμε να κατακτήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Άρα λοιπόν εδώ φτάνουμε, όχι επειδή στις 14 Φεβρουαρίου θέσαμε έναν στόχο να μπούμε στους τελικούς, αλλά επειδή έχουμε κατακτήσει νωρίτερα όλους τους μικρότερους στόχους που θέσαμε και νομίζω ότι αυτό είναι και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθείτε, αλλά νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο στη λογική ότι όσο κατακτάς τον στόχο και θέτεις τον επόμενο μεγαλύτερο, χωρίς να αλλάζει κάτι δραματικά, καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνει και ο βαθμός δυσκολίας. Άρα, από στόχο σε στόχο, αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας προς τον τελικό, εμείς κατακτήσαμε κάτι το οποίο ήταν υπερβατικό.
Για το πρώτο σκέλος, όσον αφορά το Φράνκε, εγώ θέλω να είμαι... Να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει υψηλό IQ μπασκετικό και παίρνει ενέργεια από την επίθεσή του. Αυτό είναι. Τον επηρεάζει δηλαδή η διαδικασία το πώς, σε τι επιθετική μέρα βρίσκεται και στο κομμάτι της άμυνας. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε μαζί του, προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και με τη λογική πώς πρέπει να βελτιωθεί μέσα στην ομάδα, αλλά και να βελτιώσει γενικά τον μπασκετικό του χαρακτήρα. Νομίζω σήμερα ότι αυτό έπαιξε ρόλο στο να φανεί στο αμυντικό κομμάτι έτσι, συν το ότι χωρίς να μου το πούνε οι παίκτες, το διέκρινα, ότι με την απουσία του Ράιλι υπήρχε μια εσωτερική συσπήρωση και όλοι καταλάβανε ότι πρέπει να κάνουν και στα δύο μέρη του γηπέδου, άμυνα και επίθεση, να δώσουν το 100%. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αντιμέτωπο τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Το να πούμε οτιδήποτε έχει σχέση με πρόκριση του ΠΑΟΚ στο τελικό του πρωταθλήματος, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν θα ήταν μία δήλωση πραγματική. Η πραγματική δήλωση που κάνουμε είναι το εξής, ότι εμείς θα προσπαθήσουμε απέναντι στον Ολυμπιακό να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Δεν θεωρούμε ότι τελείωσε και ο στόχος επιτεύχθηκε, γιατί αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και πριν τη σειρά του Προμηθέα. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά με κάποια διαδικασία ότι η ομάδα πέτυχε βγαίνοντας πέμπτη το λιγότερο ότι πετύχαμε. Και όπως είδατε σήμερα αντιδράσαμε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα τελικά, που σημαίνει ότι υπάρχει και η τρίτη-τέταρτη θέση και θα πρέπει σε αυτό το διάστημα αυτών των παιχνιδιών να δείξουμε ή να φτιάξουμε το χαρακτήρα ή να μονιμοποιήσουμε το χαρακτήρα που δείξαμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ όλους.